Εκατοντάδες φάρμακα που μέχρι σήμερα ήταν δισεύρετα θα κοστίζουν ακριβότερα τους επόμενους μήνες, προκειμένου σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς να παραμείνουν στην ελληνική αγορά. Ο Υπουργός Υγείας λέει ότι οι αυξήσεις θα είναι σε λογικά πλαίσια. Αυξήσεις στις τιμές φθηνών φαρμάκων αναμένεται να δουν το επόμενο διάστημα οι ασφαλισμένοι. Πρόκειται για 461 σκευάσματα, ανάμεσά τους αντιβιωτικά για την υπέρταση, αντιθρομβωτικά, οφθαλμολογικά και για τον θυροειδή. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο χρειαζόμαστε και φάρμακα. Τι θα γίνει με αυτό? Σκοπός των αυξήσεων είναι να παραμείνουν στην αγορά φάρμακα που λόγω χαμηλών τιμών ήταν δισεύρετα και δεν συνέφερε τις εταιρείες να τα φέρνουν στην Ελλάδα. Ένα πολύ παλιό αντιψυχωσικό φάρμακο με τη δραστική ουσία αλοπεριδόλη αυτή τη στιγμή κοστίζει 1 ευρώ. Έχει να εμφανιστεί στην ελληνική αγορά γύρω στις 5 μήνες. Οπότε μία ανατίμηση και 3 ευρώ να φτάσει νομίζω είναι μια προσιτή τιμή και για τους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο αυτό οδηγούσε σε ελλείψεις φαρμάκων στην ελληνική αγορά, λένε παράγοντες του χώρου. Υπάρχουν φάρμακα που η ιδιαίτερη τους τιμή είναι 1,90, 2, 2,10 και αυτά τα φάρμακα εδώ και χρόνια έχει παρατηρηθεί πρώτον ή ότι εξαφανίζονται από την ελληνική αγορά διότι εφόσον τόσο πολύ φθηνά εξάγονται στο εξωτερικό νομίμως μέσω των παράλληλων εξαγωγών ή οι εταιρείες δεν τους συμφέρει να τα φέρουν στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει πως οι αυξήσεις θα είναι μικρές. Θα έχουν ελεολογισμένες αυξήσεις στο μέσο όρο των 2 χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορεί ο ασθενής να τα βρίσκει. Λέει τα φάρμακα τα οποία τώρα συζητάμε να αυξηθούν είναι φάρμακα που ο ασθενής σήμερα δεν βρίσκει. Λόγω της χαμηλής τιμής οι εταιρείες δεν τα πουλάνε. Αυτή την περίοδο σε έλλειψη είναι περισσότερα από 135 φάρμακα.